Πρώτη συνέντευξη τύπου του Μοιραία, πρώτη συνέντευξη μετά την επαναδραστηριοποίηση. Στο πάνελ εδώ βρίσκεται ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο κύριος Λευτέρης Κελεπούρης, ο Θανάσης Κουμπέλος, συγγραφέας, ο Παντελής ο Κυριάκος, Παντελιάς Κυριάκος, Παντελής. Παντελής είναι εδώ κάπου. Λοιπόν, παλιός αθλητής του βόλεϊ και της περιοχής μας, που μας θυμάται την παρουσία του. Διεθνής. Ναι, διεθνής και λοιπά. Γνωστό σε όλους σας, γιατί όλοι από τον ίδιο χώρο είμαστε. Ο λόγος που σας καλέσαμε σήμερα είναι η επαναδραστηριοποίηση του Μοιραία και το τονίζω δεν είναι επανίδρυση, συνεχίζει ο ίδιος Μοιραίας και τυπικά και ουσιαστικά. Τυπικά με τα ίδια στοιχεία, φορολογικά κλπ. Διευθύνσεις και ουσιαστικά με τους ίδιους ανθρώπους. Με αυτούς που πέρασαν από τον Μοιραία, πολύ, λίγο, που ήταν στις κερκίδες, που ήταν στα γήπεδα, που ήταν στην παιδική χαρά για όσους την για όλους σας που θυμάστε πάρα πολύ καλύτερα από μένα ίσως. Λοιπόν, το ένα θέμα λοιπόν είναι αυτό και το δεύτερο θέμα είναι το γηπεδικό, το οποίο απασχολεί την περιοχή γενικότερα, την ευρύτερη περιοχή σε πόλια Κολωνός και Ακαδημία Πλάτωνος, όπου έχουμε ένα πληθυσμό 120 έως 160 χιλιάδες κατοίκους, χωρίς να υπάρχει ένα κλειστό γήπεδο. Και όχι μόνο δεν υπάρχει κλειστό γήπεδο, η μόνη κλειστή αίθουσα στην οποία μπορούν να κάνουν προπονήσεις άνθρωποι ηλικίας έως 14-15 ετών είναι μία στο σχολείο εδώ στο 52ο γυμνάσιο και τίποτε άλλο. Όταν αντίστοιχα σε άλλους δήμους της Ελλάδος γενικώς, σε αυτόν τον πληθυσμό υπάρχουν 2, 3, ίσως και 4 κλειστά γυμναστήρια. Για τα θέματα αυτά λοιπόν της επανίδρασης θα τοποθετηθεί ο πρόεδρος κ. Κουμπέλος, γενικότερα για τον Μοιραία ο κ. Πρόεδρος. Ο πρόεδρος, κόμμα, μετά ο κ. Κουμπέλος, ο Κυριάκος και θα κλείσουμε σιγά σιγά μετά. Θα σας καλωσορίσω συμμετοχή σας. Δεν είναι ναι. Ναι. Θα ήθελα να πω, εγώ αρχινάω με παράπονο πρώτα, ότι από το Δήμο Αθηναίων δεν έχουμε αυτό που πρέπει να έχουμε σαν ομάδα του 1961. Τέλος πάντων το ξεπεράσαμε αυτό, μας δώσανε κάτι ώρες εδώ στο σχολείο που είναι. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνεις τίποτε. Τρεις με πέντε, Τρίτη και Πέμπτη και Κυριακή 6.30 με 9 και το Σάββατο πάλι την ίδια ώρα. Εν μεταξύ μας δώσανε το γήπεδο 15 Νοεμβρίου, δηλαδή έχουμε χάσει όλη την χρονιά. 3 Δεκεμβρίου. Μας δώσανε το γήπεδο. Τέλος πάντων το παλεύουμε, θα το ξεπεράσουμε κι αυτό. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι να μπορέσει, επειδή έχουμε μάθει ότι η περιφέρεια έχει κάποια λεφτά για να μας κάνει ένα μπαλόνι στο πρώτο κέντρο νεότητος που είναι κλειστό. Δύο κέντρα είχαμε εδώ στον Κολωνό και τα δύο είναι κλειστά. Και το πρώτο και τις κάτω. Δηλαδή, ή υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, ούτε φύλακα έχει, κλειστές οι πόρτες, όποιος θέλει να μπει, πηδάει για να μπει μέσα. Έχουμε κάνει κάτι κινήσεις στο Δήμο, πιστεύουμε ότι, από ό,τι μας λένε, ότι κάτι θα γίνει. Στο κάτι θα γίνει έχουμε μείνει, μιλάμε για πολλά χρόνια. Τώρα με αυτό το μπαλόνι, επειδή υπάρχουν λεφτά στην περιφέρεια, είπαμε μέσω του κυρίου Σκουμπέλου που έχουν κάνει κάτι κινήσεις, ότι αν πει ο Δήμος θα το βάλουμε. Δηλαδή τώρα πρέπει εμείς να παρακαλέσουμε το Δήμο να πει της περιφέρειας ότι δέχεται για να γίνει αυτό το πράγμα. Από εκεί και έπειτα πιστεύω ότι του χρόνου θα πάμε πολύ καλύτερα. Θέλουμε να είσαστε κοντά μας.
τίποτα άλλο. Τα παιδιά είναι παγιοί αθλητές, όλοι κολονιώτες και πιστεύω θα βοηθήσουν και αυτοί. Τώρα να μην πω ονομαστικά τον καθένα μου, πιστεύω ότι, δηλαδή αυτό μέσα από την ψυχή μου, ότι θα πάει καλά σου. Και κάναμε και μια άλλη ιστορία, για να τη μάθετε και εσείς οι πολεμπολικοί, ότι έχουμε ομάδα Χάντων, η οποία πέρσι ανέβηκε από τη Β' κατηγορία στην Α2 και σήμερα η ομάδα αυτή είναι πρώτη στην Α2 κατηγορία και μάλλον πάει για άνοδο 99% στην Α2. Πού παίζει? Τα παιδιά αυτά είναι Πολωνίωτες, είναι 3-4 άτομα, παίζουν, κάνουν προπόνηση στο ΆΚΑ, πληρώνουν 1.000 το μήνα, σαν να ονειρέσουν. Και, τα και κάνουμε προπόνηση εκεί και παίζουμε στο Δούκα. Γιατί έχουμε μερικά παιδιά, παλιούς αθλητές του Δούκα και έχουν συμπληρώσει την ομάδα αυτή. Και τα παιδιά αυτά, μπορώ να πω, προχτές συναντήθηκα, μου είπαν πρόεδρε ό,τι θέλεις να βοηθήσουμε και το βόλεϊ εμείς. Εγώ χάρηκα με το που μου είπαν αυτό. Γιατί τα παιδιά αυτοί οι περισσότεροι είναι και οικονομικά ανεξάρτητα, να τονίσω. Από την ομάδα δεν έχουμε εκβαρυνθεί ούτε ένα ευρώ, ούτε στα ταξίδια τους επέρσι, ούτε στα παιδιά. Και τις προπονήσεις τις πληρώνουν αυτοί και μας φέρνουν την απόδειξή μας σαν σήμερα. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Ακούσει τώρα το... Εγώ θα ήθελα ο Κυριάκος, γιατί υπήρχε... Ο Κολομνός ήταν γέννημα... Γεννούσε βόλοι, γεννούσε αθλητές. Τη συνεχεία των βολεϊβολιστών. Των βολεϊβολιστών. Και είχε και ένα τεράστιο ατού, έχοντας ένα κέντρο νεότητας, το οποίο είχε πισίνα, είχε θέατρο, είχε μικροθέατρο, είχε μουσική. Ο Παναγιώτης Κομιανός ήταν και στη μουσική, τα θυμάται και ο Ζωτοκαλιάδης. Και αυτό είναι ένας πόλος έλξης νεολαίας. Και αυτό και μέχρι. Και βιβλιοθήκη. Και βιβλιοθήκη βεβαίως. Και πικμόνγκ είχε. Έχουν βγει και μεγάλοι ηθοποιοί από εδώ πέρα και όπως και οι αθλητές. Γι' αυτό και η πρέζα την εποχή που είχε το κέντρο νεότητας δεν φύτρωσε στο Κολονικό. Δηλαδή, ο αθλητισμός έδινε διέξοδο και η τέχνη έδινε διέξοδο στα παιδιά, τα μάζευε. Πρώτη φορά εκεί πέρα βλέπαμε σινεμά με κουπόνια. Αυτό δυστυχώς γκρεμίστηκε, καταστράφηκε. Για λόγους μικροπολιτικής θέλανε να ελέγξουν τα κέντρα νεότητας και τα ονομάσανε ο Παντά, ο οργανισμός της και αργότερα τα κάνανε και διαμερίσματα. Δηλαδή, κόψανε φέτες στα γήπεδα και εγκαταστήσανε τα διαμερίσματα. Σήμερα τα γήπεδα κάτω δεν λειτουργούν και εν διαφυλία τους τα ονομάσαν γήπεδα μπάσκετ και πήγανε και ισοπεδώσαν και κλείσαν τις τρύπες για το βόλιο. Δηλαδή, ένα τραγέλαθος είναι. Εμείς θα επιμείνουμε τώρα και είμαστε βασμένοι να πετύχουμε και να το διεκδικήσουμε. Ήδη πολλά τα αιτήματά μας τα έχουν σωματώσει τα προγράμματά του στα κόμματα για να μας γλύψουν. Αλλά εμείς δεν θα μας ίσουμε. Θα επιμείνουμε και θα αγωνιστούμε να γίνει γήπεδο ξανά στον Κολονό. Ένα κλειστό, ένα φωσκωτό κοστίζει το 60-70.000, δηλαδή τρίχε λεφτά. Η περιφέρεια από ό,τι έμαθα έχει να διαθέσει γύρω σε ένα 200 για πολλά γήπεδα. Όχι για μόνο εδώ. Είναι θέμα να το κάνει πρόταση ο Δήμος. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πρόταση. Άρα θα πιέσουμε τον Δήμο να προτείνει στην περιφέρεια να γίνει το φωσκωτό εδώ πέρα. Για να ξαναγίνει κέντρο και πόλο έλξη, αθλητισμό για την νεολαία. Για να αποφύγουμε τους κακούς ατραπούς που υπάρχουν στους νέους και τις ειρήνες. Αυτή λοιπόν είναι και η δουλειά του Μοιραία. Παράλληλα, ο Μοιραίας δεν είναι μόνο να προσβολεί, αλλά είναι να διδάξει και πολιτισμό μέσα από τον αθλητισμό. Αυτό είναι το όραμά μας, το όνειρό μας. Ο Κυριάκος, επειδή τα ξέρει από μικρό, ξέρει και όλη την ιστορία της παιδικής χαράς, ξέρει και τη δύναμη του αθλητισμού, ως προπονητής και στον Ολυμπιακό που ήταν, θα ήθελα να μιλήσει για αυτή τη δύναμη του αθλητισμού. Και πόσο ελκτική είναι ως προς τους νέους. Αλλά είναι λίγο πολύ γνωστό σε όλους οι Κολωνιώτες που υπάρχουν εδώ, το ξέρουν. Ότι ο Κολωνός υπήρξε η συνοικία των βολεϊβολιστών και μάλιστα και κορυφαίων βολεϊβολιστών. Κάθε παιδί που έμπαινε στο πρώτο κέντρο νεότητος, το πρώτο που θα πήγαινε ήταν να ασχοληθεί με τον βολεϊβολιστή. Με λίγα λόγια να πω ότι γεννιόμασταν βολεϊβολίστες. Η πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού το 1960 ξεκίνησε μια παρέα από τον Κολωνό και κατεβήκαμε και φτιάξαμε το βόλιο του Ολυμπιακού. Ονειρέας θα έλεγα ότι δεν είναι η ομάδα του 1961,
είναι συνέχεια του Αττικού που προϋπήρχε από το 1950. 28. Ναι, το βόλεϊ, το βόλεϊ θα έλεγα. Λοιπόν, από αυτό το πρώτο κέντρο νεότητος βγήκανε πολλοί και μάλιστα και κορυφαίοι βολεϊμπολίστες. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή αν πάμε, θα δούμε ότι υπάρχουν μόνο δύο γήπεδα μπάσκετ και δεν υπάρχει γήπεδο βόλεϊ. Τις προάλλες που ήταν εδώ ο αντιδήμαρχος, ο οποίος αργότερα παραιτήθηκε, του είπαμε το πρόβλημα σχετικά με το γήπεδο, τουλάχιστον να υπάρχει ένα ανοιχτό. Είναι φοβερό στη συνοικία που έβγαλε πολλούς και κορυφαίους βολεϊμπολίστες να μην υπάρχει γήπεδο βόλεϊ. Είναι φοβερό. Παρότι το συζητήσαμε και τα λοιπά, μετά από κάποιο καιρό παραιτήθη ο αντιδήμαρχος και παραμένει όσο έχει με δύο γήπεδα μπάσκετ χωρίς να υπάρχει γήπεδο βόλεϊ. Και κλειστά. Η πρωτοβουλία τώρα που έχει ξεκινήσει για να πρέπει να βοηθήσουμε όλοι να ξαναγίνει πάλι ο Μοιραίας, μια ομάδα η οποία ξεκίνησε από την τέταρτη κατηγορία τότε που υπήρχαν οι κατηγορίες, έφτασε στην πρώτη εθνική, έκανε μια εξαιρετική πορεία στην πρώτη εθνική και αργότερα λόγω του ότι εντάξει υπάρχει το πρόβλημα το οικονομικό που ξέρετε ότι οι ομάδες δυσκολεύονται, άρχισε σιγά σιγά με συνέπεια να αυτή η ομάδα από εκεί που ήταν στην πρώτη εθνική να κατέβει τις κατηγορίες και να σχεδόν να μην υπάρχει. Σχεδόν να μην υπάρχει. Και θα ήθελα να παρακαλέσω και τον τύπο και όλους οι οποίοι βρίσκονται εδώ να ξεκινήσουμε πάλι την προσπάθεια ώστε ο Μοιραίας να ξαναβρεθεί πάλι στη θέση και στο χώρο που του ανήκει και στη θέση που του ανήκει, συμβάλλοντας βέβαια όλοι μαζί. Εντάξει, υπάρχουν πολλά τα οποία αν ξεκινήσουμε και μιλάμε για τον Κολονό, τελειωμό δεν έχει. Οι βολεϊμπολίστες οι οποίοι βγήκαν, όσοι παίξαν εθνική ομάδα και πολλά. Έξι αρχική ομάδα. Και πολλά. Μερικές λεπτομέρειες να δώσω. Εντάξει, συμπληρώνω. Μερικές λεπτομέρειες να σας δώσω. Έχουμε καταγράψει, γιατί μπορεί να μας έχουν ξεφύγει, 13 άτομα που έχουν παίξει εθνική ομάδα που προέρχονται από τον Κολονό, είτε έχουν παίξει τον Ιρέα, είτε προέρχονται από τον Κολονό. 6 αρχηγούς εθνικής ομάδος. 22 είναι. Καλά λέω, μας ξεφεύγουν. Τα άτομα που παίξαν εθνική. 22. Λοιπόν, οπότε αυτά κάποια στιγμή πρέπει να τα συμμαζέψουμε όλα και να κάνουμε ένα ιστορικό αρχείο και για μας να το έχουμε, αλλά και για τον Βόλιο. Όσον αφορά την επαναδραστηριοποίηση με τις ώρες που πήραμε, αυτές τις κακές ώρες σε πολύ κακή περίοδο, γιατί τον Δεκέμβριο μήνα τα παιδιά είναι ήδη προγραμματισμένα, έχουν καταλήξει πού θα πάνε, σε φροντιστήρια, σε αγωνίσματα, σε δραστηριότητες κλπ. Παρ' όλα αυτά, σχεδόν κάθε εβδομάδα έχουμε και κάποιο καινούριο παιδάκι που έρχεται. Σαββατοκύριακο με πέρανε τηλέφωνο για να έρθει. Και το πιο συγκινητικό δεν είναι μόνο ότι έρχονται, μας παίρνουν τηλέφωνο παιδάκια. Με πήρε τηλέφωνο αθλήτρια που έχει παίξει στον Ιρέα, η οποία είναι πάνω από 50 χρονών. Θέλουν, λέει, να ξαναπαίξουν. Και έχουμε κρατήσει έτσι κάποια επαφή. Αν μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Ακόμα και σε αυτό όμως ο Δήμος μας δημιουργεί προβλήματα στους ενήλικες. Ο Δήμος μας δημιουργεί προβλήματα ακόμα και στη συγκρότηση τμήματων ενηλίκων. Γιατί δεν επιτρέπεται, μας είπαν προφορικά, να μπουν στο γυμναστήριο μέσα να αθληθούν. Με προπονητή, όταν μπαίνουν μέσα παιδάκια με γυμναστές οι οποίοι δεν ξέρω κατά πόσο κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Όσον αφορά τώρα το θέμα των ανοιχτών γηπέδων στις παιδικές χαρές, έχουμε κάνει δύο έγγραφα γιατί ακούστηκε γι' αυτό. Μετά το δεύτερο έγγραφο, ακούστηκε ότι δεν έχουμε βάλει έτοιμο. Έγγραφα πρωτοκολλημένα στον ΟΠΑΝΔΑ. Είναι εδώ, τα έχω και μαζί μου, χρειάζεται να τα δείτε. Από το Φεβρουάριο το πρώτο, το Σεπτέμβριο το δεύτερο και είχα τον Οκτώβριο. Ναι, πέρσι, ναι. Φεβρουάριο και Σεπτέμβριο του 2017. Και ήρθανε τον Οκτώβριο του 2017 να μας πούνε ότι δεν το έχετε ζητήσει. Και τι ζητήσαμε, να ανοίξουν 4 τρύπες να μπορούμε να βάλουμε 2 στήλους και ένα φιλέ. Να μπορεί ο κόσμος να παίξει βόλι, να βλέπει βόλι, να βλέπει φιλέ. Όπως τον Κολονό. Όσον αφορά τώρα το μπάλο. Συγγνώμη, να μην πούρε βράδυ. Στην παιδική χαρά. Στα ανοιχτά. Και στον Αγίο Κωνσταντίνο και στην κάτω. Να ανοίξουν τρύπες.
ανοίξω. Η απάντηση του Δήμου ήταν, αφού θα να πάμε σε λεπτομέρειες, στην κάθε μου φιλέ δεν έχει. Φιλέ δεν έχει σήμερα στην κάθε. Τρύπες έχει. Λοιπόν, στην κάθε μου δεν έχει τρύπες, σκλήσανε. Η απάντηση του Δήμου, η προφορική, είναι ότι μας χάλασε το τρυπάνι, δεν έχουμε να ανοίξουμε τρύπες. Εν πάση περιπτώσει, αφού έγινε μια μανούρα, είπαν ότι τελικά δεν τις ανοίξαμε. Αυτή ήταν η απάντηση του Δήμου και όποιος θέλει, ας με διαψεύσει. Έτσι, γιατί δεν ήμουν και μόνος. Όσον αφορά τώρα το μπαλόνι, επειδή το να χτιστεί κλειστό γήπεδο θα ήταν όνειρο βέβαια, αλλά και χρόνο πολύ θα πάρει και δεν ξέρω αν θα τελειώσει ποτέ, αν θα ξεκινήσει και αν θα τελειώσει. Έχουμε κάνει μια διερεύνηση για ανοιχτούς χώρους στους οποίους θα μπορούσαν να μπουν μπαλόνια. Δεν είναι μόνο η Παιδική Χαρά, είναι και άλλοι χώροι του Δήμου που δεν χρησιμοποιούνται. Προέκυψαν το Σαββατοκύριακο γιατί μιλήσαμε με κάποιους. Πάρα πολύ σύντομα θα κάνουμε ένα ραντεβού με τον Οπανδά για να αρχίσουμε να πιέζουμε με δικά μας έγγραφα και τον Οπανδά και την περιφέρεια κάποια στιγμή να συνεννοηθούν. Δεν ξέρουμε αν έχουν πρόβλημα μεταξύ τους ή δεν έχουν. Δεν μας απασχολεί. Εμείς θέλουμε μπαλόνια στον Κολονό για να κάνουμε αθλητισμό. Μέχρι εκεί δεν έχω κάτι άλλο να πω. Πριν κλείσω τελείως, να σας ευχαριστήσω που έχετε έρθει. Έτσι πολύ πολύ ενδεικτικά θα παραλείψω κάποιους. Πρώην πρόεδρος της ΕΟΠΕ, ο κ. Μπελιγράτης, καθηγητής της Γυμναστικής Ακαδημίας, ο κ. Μπεργελές. Εγώ λέω προπονητής των επιτυχιών, ο Νίκος ο Νεόφυτος. Έχει φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα. Ο Θόδωρος ο Μπούτρης αθλητής, ο κ. Αγραμμιδάκης αθλητής, ο Μινάς ο Καλούμενος προπονητής μου για κάποιο διάστημα στον ΙΡΕΑ. Και όσο άλλο δεν έχω προσπαθήσει, ο Νίκος και επίσης ο προπονητής μου, σας ευχαριστούμε όλους και θα πω ότι από τη μεριά του τύπου παρευρίσκονται οι δημοσιογράφοι Στέφανος Ελεμονίδης από το ΦΟΣ και 1984, ο κύριος Ασημακόπουλος από το Έθνος και το Σπορ 24, ο κύριος Νικολούζος από το Βόλελα, ο κύριος Παπαχρήστος από Ερασπορ, μπράβο, δεν το σημείωσα. Πιο γνωστό δεν το σημείωσα, για θέλω. Και ο κύριος Κελετσέκης από το Volley News. Σωστά. Αυτά, σας ευχαριστούμε, είμαστε στη διάθεσή σας. Και το χαρτί. Είμαστε στη διάθεσή σας, για όποια ερώτηση θέλετε, τελειώνοντας θα πάρετε ένα δεύτερο.